είπα κάτι πριν, μωρέ. Πες λίγο για τον Αλεξανδρόπουλο. Μετά στα αγωνιστικά. Ναι. Κοίταξε, αυτό που ξέρουμε, βεβαίως να κρατάμε και λίγο χαμηλά την μπάλα, είναι ότι το βράδυ της Τετάρτης στο Περιστέρι, μαζί με Κόσμο και Κοσμάκη, ήταν και σκάουτ της Μίλαν. Και έχει πάει αποκλειστικά για τον Αλεξανδρόπουλο. Όχι απλά για να δει γενικά τι υπάρχει σε ταλέντα. Έχει πάει στοχευμένα στον Αλεξανδρόπουλο. Αυτό, ξαναλέω, δεν σημαίνει και πολλά, δεν σημαίνει και μπορεί και να προκύψει στην πορεία κάτι. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο Αλεξανδρόπουλος έχει μπει στο μπλοκάκι της ιταλικής ομάδας εδώ και αρκετό καιρό. Θυμίζω ότι το καλοκαίρι είχαν παίξει και εκείνο το φιλικό στην Τεργέστη και τον έχουν δει από τότε σε δράση. Και επειδή όντως πάει πολύ καλά το παιδί, εξελίσσεται, δουλεύει, βελτιώνεται. Είναι μια περίπτωση από τον ελληνικό χώρο που τους ενδιαφέρει και θα συνεχίσουν να τον παρακολουθούν. Μέχρι εκεί. Από το να αρχίσουμε τώρα ότι έρχεται η Μίλαν, κάνει η Μίλαν ή ότι θα πάει η Μίλαν να τον πάρει, υπάρχει τεράστια απόσταση. Ο Αλεξανδρόπουλος προφανώς μαζί με δεκάδες ακόμη ποδοσφαιριστές αυτής της ηλικίας είναι στα ραντάρ της Μίλαν που το τσεκάρει όλη την αγορά και στην Ευρώπη και τον κόσμο. Είναι πάντως σημαντικό ότι το παιδί με τη δουλειά του και με το σπαθί του αρχίζει και τραβάει το ενδιαφέρον και πολύ σημαντικών κλάβων από το εξωτερικό. Ήδη από πέρυσι κάποιες γερμανικές ομάδες τον έβλεπαν και στα μάτια ελπίδων. Αρχίζει και γίνεται ντόρος γύρω από το όνομά του και αυτό είναι καλό εφόσον το κεφάλι μένει στη θέση του, έτσι. Που νομίζω ο συγκεκριμένος το έχει κρατήσει πολύ καλά στη θέση του κεφάλι του και δεν έχει πάρει αέρα, τέλος πάντων δεν πετάει στα σύννεφα.